Καταρχάς, θα ήθελα να μου πείτε ποια ακριβώς προβλήματα αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι στην περιοχή σας. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα τα οποία απασχολούν το Δήμο μας. Έχω να κάνω μια μικρή επιλογή από κάποια από αυτά τα προβλήματα. Και θα ξεκινήσω από ένα πρόβλημα που δεν είναι ακριβώς πρόβλημα, αλλά είναι ένα θέμα που θα απασχολήσει στο μέλλον το Δήμο μας. Και μιλάω συγκεκριμένα για την επένδυση του ελληνικού. Η επένδυση του ελληνικού είναι μια πραγματικότητα. Θα πρέπει όμως ο αυριανός δήμαρχος να καταβάλει προσπάθειες ώστε η επένδυση αυτή να αποβεί προς όφελος των δημοτών. Και για να γίνω πιο συγκεκριμένος, για να λυθεί αυτό εντός εισαγωγικών ας πούμε πρόβλημα, θα πρέπει ο αυριανός δήμαρχος να φροντίσει ούτως ώστε να τηρηθούν επακριβώς τα σχέδια της επικαιροποιημένης μελέτης, διότι είναι γεγονός ότι τα νέα σχέδια είναι πολύ καλύτερα για το Δήμο μας από ό,τι ήταν τα προηγούμενα. Και να μην ξεκινήσει τίποτα να γίνεται πριν κατασκευαστεί το Μητροπολιτικό Πάρκο. Είναι κάτι το πολύ σημαντικό για τους δημότες του ενιαίου Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης. Επίσης, παρότι όπως είπαμε τα νέα σχέδια είναι πολύ καλύτερα από τα προηγούμενα, εμείς δεν θα πάψουμε να αγωνιζόμαστε προκειμένου τα υψηλά κτίρια να μειωθούν και σε ύψος αλλά και ως εντυλαστής δόμησης προς όφελος του πρασίνου. Πάνω απ' όλα όμως πρέπει να φροντίσουμε ούτως ώστε να υπάρχει μία πρόσβαση προς την παραλία για τους δημότες μας, να υπάρξει μία ομαλή ενοποίηση της επένδυσης με την υπάρχουσα πόλη, ούτως ώστε να μην είναι πολίτες δύο κατηγοριών. Επιπλέον πρέπει να αγωνιστούμε ώστε ο ενιαίας φορέας διαχείρισης της επένδυσης του ελληνικού να ενταχθεί μέσα στους τρεις δήμους που αποτελείται η επένδυση του ελληνικού. Να ρωτήσω, επειδή αυτό το θέμα έχει γίνει μεγάλο θέμα και στην ελληνική κοινωνία, δεν είναι μόνο η δική σας περιοχή, μέχρι τώρα έχουμε μάθει ότι δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα από τα έργα που υποτίθεται υπήρχαν σε μακέτες. Ισχύει αυτό? Είναι γεγονός ότι δεν έχει προχωρήσει κάτι. Αυτή τη στιγμή είναι σε επίπεδο που έχει δημοπρατηθεί η κατασκευή του καζίνου και στη συνέχεια, άπαξ και προκριθεί και βρεθεί μειοδότης, θα προχωρήσει η επένδυση του ελληνικού. Αλλά προβλέπεται όμως από την επικαιροποιημένη συμφωνία να κατασκευαστεί πρώτα το Μητροπολιτικό Πάρκο. Και αυτό, όπως το τόνισα και πριν, θα φροντίσουμε αν είμαστε εμείς αυριανή διοίκηση του Δήμου να εξασφαλιστεί. Υπάρχει περίπτωση να μην γίνει τίποτα, γιατί φαίνεται ότι ο ιδιώτης δεν είχε τα λεφτά τα οποία υποτίθεται ότι διαλαλούσε ότι είχε. Δεν το γνωρίζω αυτό. Η ενημέρωση δικιά μας είναι ότι βρίσκονται στο στάδιο της δημοπράτησης του καζίνου και όπως έχει συμφωνηθεί ήδη με την κυβέρνηση, θα ξεκινήσει πρώτα η κατασκευή του Μητροπολιτικού Πάρκου, προκειμένου εκεί να μεταφερθούν και οι αθλητικές εγκαταστάσεις του Αγίου Κοσμά. Είδαμε μέχρι τότε. Ποια άλλα προβλήματα υπάρχει στην περιοχή σας? Ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα το οποίο υπάρχει, παρότι ο σημερινός δήμαρχος τονίζει και προβάλλει ότι έχουν κατασκευαστεί πολλά και σημαντικά έργα, το μόνο που έχει γίνει στην περιοχή μας είναι ανακαινήσεις παιδικών χαρών ή κάποια πάρκα. Δεν λέω, είναι πολύ σημαντικό το να έχουν οι κάτοικοι, να απολαμβάνουν οι κάτοικοι του Δήμου μας σύγχρονες παιδικές χαρές, αλλά δεν είναι αυτό το πάνω. Αυτά δεν είναι έργα οι ανακαινήσεις. Εδώ θα ήθελα να τονίσω ότι έχουν εγκριθεί από την περιφέρεια και από τα Υπουργεία κονδύλια ύψους 20 εκατομμυρίων και από αυτά έχει γίνει απορρόφηση της τάξης του 8%. Καταλαβαίνετε, το να μην υπήρχαν τα χρήματα για να γίνουν μεγάλα έργα, θα υπήρχε μία δικαιολογία στη σημερινή διοίκηση του Δήμου. Αλλά όταν υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια και η απορρόφηση είναι 8%, καταλαβαίνετε τι πρόβλημα υπάρχει. Και για να γίνω και πιο συγκεκριμένος πάνω σε αυτό το κομμάτι, συγκεκριμένα έχουν εγκριθεί από την περιφέρεια 1.340.000 για αντιπλημμυρικά έργα και έχει γίνει απορρόφηση της τάξης των 10.000, δηλαδή ούτε μία συντήρηση μιας μεγάλης πολυκατοικίας.
έχουν εγκριθεί 2,5 εκατομμύρια για ασφαλτοστρώσεις και ξεκινήσαν μόλις πριν από λίγες ημέρες να γίνονται ασφαλτοστρώσεις και εκεί έχουμε ελάχιστη απορρόφηση. Ωραίες είναι οι παιδικές χαρές και τα πάρκα, αλλά υπάρχουν όμως και βασικά έργα. Δεν θέλουμε στην επόμενη νεροποντή να πνιγούν οι δημότες του Δήμου μας, ούτε θέλουμε να μην έχουν προχωρήσει έργα όσον αφορά τα απορρίμματα και οι νέοι μέθοδοι. Όσον αφορά τα προβλήματα, για μας είναι πολύ σημαντικό το ότι υπάρχει μία αυταρχική και αλαζονική διοίκηση αυτή τη στιγμή στο Δήμο μας και θα φέρω σαν παράδειγμα ότι μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο υπόθηκε ότι έχουν γίνει χορηγίες 1 εκατομμυρίου ευρώ, τα οποία όσο και αν ψάξαμε σαν παράταξη, δεν μπορέσαμε να τα βρούμε να έχουν καταγραφεί σε κάποιο ισολογισμό. Επίσης, υπάρχει μία νοοτροπία, ενώ από το 1975 οι κάτοικοι μπορούσαν να προσέρχονται στις συνεδριάσεις του ΔΣ, του Δημοτικού Συμβουλίου, τώρα έχει απαγορευτεί από τη σημερινή διοίκηση και για να μπορέσει κάποιος να κάνει μία ερώτηση ως προς το τεκτενόμενα στο Δήμο, θα πρέπει να έχει γραφτεί 1 μήνα σχεδόν πριν. Να ρωτήσω, ποια παράσταση εκπροσωπείτε και ποια είναι η μέχρι τώρα πορεία σας, ιστορία σας? Κοιτάξτε, εμείς αυτοπροσδιοριζόμαστε σαν μία δημοκρατική προοδευτική παράταξη. Δεν θέλουμε να κρυβόμαστε. Οι καταβολές μας είναι από την αριστερά. Αλλά θέλουμε να έχουμε κοντά μας κάθε δημοκράτη δημότη ο οποίος έχει όρεξη να προσφέρει και έχουμε και εμείς πολύ όρεξη για να τον προσφέρουμε. Εκείνο όμως το οποίο με κάνει πραγματικά υπερήφανο και μου δίνει τη δύναμη και το κουράγιο να δουλέψω είναι τα άτομα που στελεχώνουν το ψηφοδέλτιό μου. Έχω ένα ψηφοδέλτιο το οποίο είναι πραγματικό κόσμο. Αποτελείται από έμπειρα στελέχη αυτοδιοικητικά, αλλά και από νέους ανθρώπους, οι οποίοι είναι από όλα τα στρώματα και από όλες τις κατηγορίες της κοινωνίας. Έχουμε καθηγητές πανεπιστημίου, καθηγητές πρωτοβάθμιας και εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Έχουμε πολιτικούς μηχανικούς, έχουμε μέχρι και καλλιτέχνες. Έχουμε όμως πάνω απ' όλα ανθρώπους οι οποίοι έχουν όρεξη για δουλειά. Δεν ψάχνουν για επάγγελμα, ούτε για ρόλο στην κοινωνία. Έχουν πρώτα απ' όλα όρεξη για δουλειά και για προσφορά. Ο Κλεισθένης έχει αλλάξει κατά κάποιο τρόπο τα δεδομένα με την καθιέρωση της απλής αναλογικής. Η ερώτησή μου είναι αν στην περιοχή σας υπάρχει διάθεση και υπάρχουν οι δυνάμεις, ιδιαίτερα στον προοδευτικό χώρο, οι οποίες να είναι διατεθειμένες να συνεργαστούν. Κοιτάξτε, εμείς στηρίζουμε τον Κλεισθένη και είμαστε υπέρ αυτής της μεταρρύθμισης. Ο Κλεισθένης δίνει τη δυνατότητα να ξεφύγουμε από το παλιό δημαρχοκεντρικό πλαίσιο, στο οποίο ο νικητής τα έπαιρνε όλα και ο χαμένος δεν έπαιρνε τίποτα. Με τον Κλεισθένη εκπροσωπούνται όλοι οι ψήφοι και όλες οι φωνές μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τώρα είχε όμως και μια μεγάλη πρόκληση. Θα πρέπει να υπάρξουν μέσα συνενέσεις, σωστές και συγκλήσεις, προκειμένου να λειτουργήσει ο Δήμος. Η διάθεση δικιά μας σαν παράταξη είναι, ανεξάρτητα από τη θέση που θα μας δώσουν οι δημότες μας, να είμαστε συμπαραστάτες σε κάθε σωστή πρωτοβουλία που θα υπάρχει και αν είμαστε εμείς η πρώτη δύναμη να κατεβάζουμε τέτοιες προτάσεις που να έχουν τη σύγκληση και τη συμπαράσταση από τις άλλες παρατάξεις.